Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Αφού ο Πέτρος σώζει τη ζωή της Ειρήνης. Το χαμόγελο του πριν καιρό μαρτυρούσε πως τα συναισθήματά του για το κορίτσι από τα κύθυρα μόνο φιλικά δεν είναι. Τελικά ο Πέτρος δεν θα αργήσει να κατανοήσει πως η Ειρήνη κινδυνεύει στα χέρια του Ιπποκράτη και θα κάνει τα πάντα για να τη σώσει. Ο λόγος που ο Πέτρος άρχισε να κάνει παρέα με την Ειρήνη ήταν για να κινηθούν εναντίον του βασιλείου. Σύμφωνα με το TV Serial, εκείνος την έπεισε πως πρέπει να δώσει συνέντευξη στον Γιώργη και το κορίτσι από τα κύθυρα. Επειδή ένιωσε ασφάλεια από τα λόγια του, τον εμπιστεύτηκε. Όταν μάλιστα της είπε ότι θα τη βοηθήσει να νικήσει τους φόβους της σχετικά με τη θάλασσα, κατάλαβε πως απέναντι της έχει κάποιον που δεν θέλει να χάσει από τη ζωή της. «Ευχαριστώ τον Θεό που βρέθηκε στη ζωή μου. Τι παιχνίδια όμως παίζει η μοίρα. Πριν λίγο καιρό όλα ήταν μαύρα στη ζωή μου. Είχα αποκλείσει ακόμα και το ενδεχόμενο να επιστρέψω στο νησί μου. Κι ήρθες εσύ να μου δείξεις ότι η ζωή συνεχίζεται», του λέει και τον γεμίζει χαρά, αφού καταλαβαίνει πως παρά τη σύντομη φιλιά τους έχει κερδίσει μια σημαντική θέση στην καρδιά και το μυαλό της. Οι συναντήσεις τους λοιπόν θα πληθαίνουν και μοιραία εκείνος θα αρχίσει να τις ξετυλίγει ένα-ένα τα συναισθήματά του. Η περίεργη συμπεριφορά του Ιπποκράτη από τη στιγμή που θα παντρευτεί την Ειρήνη θα συνεχιστεί και η κοπέλα θα αρχίσει να συζητάει με τον Πέτρο κάποια πράγματα και γεγονότα που την ενοχλούν στη στάση του. Όταν μάλιστα ο αξιωματικός του λιμενικού βρει τον Πέτρο και του ζητάει να μην ενοχλήσει ξανά τη γυναίκα του, και οι δύο θα καταλάβουν πως κάτι πηγαίνει λάθος. Η Ειρήνη θα ενοχληθεί και θα προσπαθήσει να το συζητήσει με τον άντρα της, όμως η δικαιολογία που θα της προβάλλει δεν θα την ικανοποιήσει. «Μου λες ότι δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει με ποιον βρίσκεται η γυναίκα μου, νομίζω πως αυτός ο άνθρωπος σου κάνει κακό αφού σου θυμίζει συνέχεια το ναυάγιο», θα της πει μεταξύ άλλων και θα συνεχίσει απαγορεύοντας της να τον βλέπει. «Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Παντρευτήκαμε, δεν είμαι κτήμα σου Ιπποκράτη», θα του απαντήσει και εκείνος θα της δείξει ολοκληρωτικά το σκληρό του πρόσωπο που θα την κλονίσει και θα την κάνει να μετανιώσει για την απόφαση της. Αφού ουσιαστικά θα την φυλακίσει στο σπίτι με τον τρόπο του. Ο Πέτρος δεν θα αργήσει να μάθει τη συμπεριφορά του αυστηρού λιμενικού και θα την βοηθήσει ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του. Για την ακρίβεια θα στήσει ολόκληρο σχέδιο προκειμένου να την πάρει από το σπίτι που την πληγώνει. Και τελικά θα τα καταφέρει. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.